αυτή η διαφάνεια είναι από ένα 15 λεπτό βίντεο, το οποίο βλέπετε ότι ο COVID δρά στο σημείο να κόψει ένα ένζυμο, όπως φαίνεται πάνω, το μετατρεπτικό ένζυμο, το οποίο δημιουργεί μια αγκιοτενσίνη που, εν πάση περιπτώσει, είναι επιβαρυντική. Και βλέπετε ότι αριστερά η αγκιοτενσίνη 2 δημιουργεί ελεύθερες ρίζες, όπως βλέπετε κάτω, το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο. Λοιπόν, σε αυτή την άσχημη εμπλοκή που έχει ο COVID, υπάρχουν πάρα πολλά αντιοξειδωτικά των τροφίμων, όπως είναι το ρόδι, η αρώνια, τα τυριά του πυρογάλακτος, τα πορτοκάλια, τα φρούτα, πάρα πολλά προϊόντα ελληνικά, τα οποία αποτελούν ασπίδα. Αυτή την φωτογραφία που σας έχω, την έχω φτιάξει ελληνικά, την πήρα εγώ από τα αγγλικά, χθες το βράδυ, ξέρετε ποιος την έχει βγάλει στο διαδίκτυο, κύριε Σαχίνη? Για πείτε, κύριε Κουρέτα. Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, και το οποίο καλεί όλο τον κόσμο να παίρνει αγροτικά προϊόντα. Λοιπόν, για πείτε μου λοιπόν, εάν ήταν ένας λογικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή, θα έχετε ακούσει ποτέ αυτό το πράγμα στην τηλεόραση, τόσους μήνες που μιλάμε? Το Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφήμιση από αυτό το πράγμα, τον αγροτικό προϊόντα, και δεν το κάνουν οι Έλληνες, το κάνει το Μίσιγκαν. Έχουμε ένα πλούτο τεράστιο, ο οποίος είναι ανεκμετάλλευτος, και τον προβάλλουν οι ξένοι για μας. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Ασχολούμαστε τώρα με τα γονίδια, λέει, του COVID. Θα δώσουμε χρήματα για να αποδείξουμε τι γίνεται με τα γονίδια. Μα το έχουν κάνει οι ξένοι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν τώρα το 2020, μέσα στην πανδημία, μια χώρα αγροτική να ασχολείται με τα γονίδια του COVID? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και θέλω να μας πει όσο σοβαρά, θα μας πάρουμε τις πέτρες οι αγρότες. Αυτή είναι η καινοτομία. Αντί να το κάνουν οι Έλληνες, το κάνει το Μίσιγκαν. Και μας κάνει διαφήμιση το Μίσιγκαν. Όπως αποδεικνύει η βιβλιογραφία των τελευταίων 2 μηνών που έχει προστεθεί, το Μίσιγκαν, το Πανεπιστήμιο, λέει πλέον ότι για να έχουμε τη μεγαλύτερη ασπίδα πρέπει να τρώμε τροϊόντα τα οποία είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, και πρώτη χώρα βάζουν την Ελλάδα. Ποια είναι αυτά τα προϊόντα, ρωτάει εδώ ο κόσμος. Είναι ρόδι, φρούτα, μίγδαλα, καρύδια, κάστανα, αχλάδια, το κρασί, το ελληνικό κρασί που είναι πλούσιο, πάρα πολλά τυροκομικά προϊόντα, όπως είναι τα τυριά του πυρογάλακτος, είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα, ό,τι παράγει ελληνική γη. Και αυτό το πράγμα πρέπει να καταλάβουμε, ότι το επόμενο διάστημα είναι το όπλο μας. Αυτό είναι το όπλο το οποίο έχουμε. Δεν είναι το όπλο τίποτα άλλο το οποίο είναι κρυμμένο. Το όπλο το οποίο μας έχει δώσει η φύση είναι τα προϊόντα μας. Αυτά πρέπει να επενδύσουμε, και να επενδύσει και το Υπουργείο να φτιάξει κάρτες, να τα δείξει στους ανθρώπους και στους τουρίστες τι ακριβώς κομίζει η ελληνική γη στον τουρισμό.